ληστεία και ξυλοδαρμό εναντίον του και τελικά συνελήφθηκε ο ίδιος για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης. Για την πρωτοφανή αυτή υπόθεση έχουν εκδοθεί συνολικά 7 εντάλματα σύλληψης, εκ των οποίων τα 4 έχουν εκτελεστεί. Η Ζήνα Κωνσταντίνου έχει το ρεπορτάζ. Αποφερόμενο θύμα σε φερόμενο θήτιο, 64χρονος, ο οποίος κατήγγειλε υπόθεση ληστείας και ξυλοδαρμού σε βάρος του από ομάδα ανηλικών. Οι ανακρίτες της υπόθεσης, εξετάζοντας τα στοιχεία, εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 64χρονου με την υποψία για σεξουαλική κακοποίηση ανηλικού. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της αρπαγής ανηλικού, χωρίς τη συγκατάθεση κηδεμόνα. Ξεκίνησαν στις 20 Αυγούστου, όταν ο ίδιος ο 64χρονος μετέβη σε αστυνομικό τμήμα στη Λεμεσό, όπου κατήγγειλε ξυλοδαρμό και επίθεση εις βάρος του από ομάδα ανηλικών. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο ίδιος φέρεται ενώ βρισκόταν σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό να συναντήθηκε με 16χρονη, την οποία είχε γνωρίσει προμηνών και η οποία του ζήτησε να μεταβούν για φαγητό, ενώ την ίδια ώρα του πρότεινε να αναμένουν και τη φίλη της ηλικίας 15 ετών. Σύμφωνα με την κατάθεση του 64χρονου, οι 15χρονοι, φτάνοντας στο σημείο όπου την ανέμεναν, επέβαινε σε όχημα μαζί με άλλα 3 άτομα. Ήταν τότε που, σύμφωνα με τον συνταξιούχο, τα πρόσωπα που μετέβαιναν εντός του οχήματος του επιτέθηκαν, κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού στα μάτια του. Όπως ισχυρίστηκε, αφού τον ξυλοφόρτωσαν, του έκλεψαν το πορτοφόλι με 5.000 ευρώ. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 15χρονης και της 16χρονης, καθώς και της 18χρονης, η οποία φέρεται να επέμβαινε στο όχημα με τα άλλα πρόσωπα. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εναντίον άλλων 3 νεαρών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται και αυτοί στην επίθεση και ληστεία εναντίον του 64χρονου. Από τη διερεύνηση της καταγγελίας του 64χρονου, η αστυνομία εντόπισε στοιχεία που οδήγησαν και στη δική του σύλληψη για σεξουαλική κακοποίηση ανηλικού. Στενεύουν τα χρονοδιαγράμματα και